τρίτος νικητής στα 400 μέτρα με εμπόδια, ο Ζουλιώτης Ευθύγιος της Καπαραμικιάς. Δεύτερος νικητής ο Δημήτριος Πλαχάς, δεκάγωγόνι Ιωαννίνο. Πανελληνιονίκης πρώτος, του Μέας Τρίτων Θεσσαλονίκης, Απόστολος Τσακυράκης. Στα 400 μέτρα με εμπόδια νεανίδων, η Τόκα Ελπίδα του Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιά. Δεύτερη νικήτρια, η Ήρυνα Γεράση, αθλητικό ομίλου Παλαιού Πανίδου. Πρώτη νικητρία, Πανελληνιονίκη, η Ευρωσύνη Θεοδόρου, αθλητικό όμιλο Ενάρο. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, καλή επιτυχία στην Ευρωσύνη Θεοδόρου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που θα μας εκπροσωπήσει. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλοτσούμη. Τρίτος νικητής, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντής, του Αθλητικού Ομίλου Φιλοθέη. Δεύτερος νικητής, ο Νικόλαος Παρίς, του Αθλητικού Συλλόγου Έφηβος Κύου. Πρώτος νικητής, ο Ιωάννης Δουλάς, Πανελληνιονίκης από τη Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακή το 2004. Να συγχαρούμε τους αθλητές, καλή επιτυχία στο Γιάννη Λουλά, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων που θα συμμετάσχει και ευχαριστούμε τον κύριο Σομπούλη για την τιμή. Τρίτος νικητής, ο Ιάσον Αρθανόπουλος, του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδία. Δεύτερος νικητής, Κώστας Κωνσταν Παπάς, Γυμναστικός Σύλλογος, ΣΕΡΕΣ 93. Πανελληνιονίκης για το 2012 στη Δισκοβολία Εφήβων, ο Πέτρος Ευαγγελάκος, Σύλλογος Κλασικού Αθλητισμού Δράμας, το ΣΚΑ Δράμας. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε κύριε Χαγάμη, συγχαρητήρια στους αθλητές. Τρίτη νικήτρια στα 200 μέτρα νεανίδων, η Κατερίνα Σαρή του Γυμναστικού Συλλόγου Γρυφάδας. Δεύτερη νικήτρια, η Μαργαρίτα Τσουτσουμάνου Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισίας. Πρώτη νικήτρια, η Κορίνα Πολίτη, εκάδοδων Ιωαννίνων. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στράγκα και χαίρομαι τις αθλήτριες για την νίκη τους. Τρίτη νικήτρια στο άλμα σε μήκος, η Ρημουλά Σεβαστίδου και Κυραϊβού, το 582.
Δεύτερη νικήτρια η Κουκούτσι Μαρία της Ολυμπιάδας Κομωτινής με 5.85. Πρώτη νικήτρια η Βασιλική Μαρκοπούλου του Κόρυβο Αμαλιάδας, 5.95 η επιδοσή της. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, ευχαριστούμε τον κύριο Απόστολο Καθινιώτη, τον παλιό μας Κανιονίκη και πρωταθλητή μας, το Άλμα Τριπλούν. Τρίτος νικητής του Άλμα Τρίτσος, ο Σωτήρης Αϊβαγιώτης, του Αθλητικού Ομίλου Μιλοθέη. Δεύτερος νικητής, ο Δημήτρης Πατραμάνης του Όφη. Πανελληνιονίκης για το 2012 το Άλμα Τρίτσος, ο Γιώργος Μεσαρωμάτης της Γεν Άουσα. Συγχαρητήρια στους νικητές. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Οστούλα, τον τακτικό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τρίτη νικήτρια στα 800 μέτρα νεανίδων, η Θεοφανή Λαμπροπούλου του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδία. Δεύτερη νικήτρια, η Μαρία Ζωγραφάκη του Καζόνι Καλύμνου. Πρώτη νικήτρια, η Αναστασία Παναγιώτα Μαρινάκου, Γυμναστικό Σύλλογο της Νεάπολης Πασίδας. Τρίτη νικήτρια στην Σφυροβολία Νεανίδων, η Δήμητρα Ζώτου του Γυμναστικού Συλλόγου Μανδρών Κυρκής. Δεύτερη νικήτρια η Αγάπη Προσκυνητοπούλου του Αιώλου Μακεδονία. Πανελληνιονίκη και στις Νεάνιδες η Ιλιάνα Κοροσίδου, Αιώλος Μακεδονία. Συγχαρητήρια στις νικήτριες. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις δύο πρώτες νικήτριες που θα πάρουν μέρος, θα μας εκπροσωπήσουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζώτο για την τιμή. Τρίτη στα 3.000 μέτρα Νεανίδων, υπερδούση Νικολέτα του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας. Δεύτερη νικήτρια η Φωκά Αγγελική του Γυμναστικού Συλλόγου Γλυφάδας. Πανελληνιονίκη η Εκατερίνη Περδούση Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδία. Καλητήρια στα κορίτσια. Ευχαριστούμε τον κύριο Περήφανο. Παρακαλείτε ένας εκπρόσωπος του Τρίτωνα Θεσσαλονίκη να έρθει επάνω στη Γραμματεία των Αγώνων. Επαναλαμβάνω, ένας εκπρόσωπος του Σωματείου Νέας Τρίτων Θεσσαλονίκης. Τρίτη νικήτρια της Σφαιροβολία Νεανίδων, η Ειρήνη Καπνιστάκη του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος. Δεύτερη νικήτρια, η Ελευθερία Τερτάκη της Γέιρα Κλείου. Και Πανελληνιονίκης για το 2012 στη Σφαιροβολία Νεανίδων, η Φλωρεντία Καλογεράκη του Όφη Ηρακλείου. Συγχαρητήρια στα κορίτσια της νικήτριας, ευχαριστούμε τον παλαιό πρωταθλητή, τον Βάιο Τίγκα.
τρίτος νικητής του Άλμα σε μήκος ο Αντώνης Ναουμίδης, Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας. Δεύτερος νικητής, Νικόλαος Στόκος, Γυμναστικός Σύλλογος Καρδίτσας. Πανελληνιονίκης ο Νίκος Ξενικάκης, από τον Άγιο Νικόλαο, από την Κρήτη, αθλητικός όμιλος Βασιλείου. Συγχαρητήρια στους νικητές. Τρίτος νικητής στα 800 μέτρα, ο Δημήτρης Ζωγράφος του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλος. Δεύτερος νικητής, ο Αθανάσιος Γεώργιος Δημητράκης του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου. Και πανελληνιονίκης ο Χρήστος Κωτίτσας του Γυμναστικού Συλλόγου Θεσκάτης. Συγχαρητήρια στους αθλητές, ευχαριστούμε κύριε Πετσούλα. Τρίτος νικητής στα 200 μέτρα, ο Γιώργος Αγορίτσας, Γέννη Κάλλο. Δεύτερος νικητής, ο Σωτήρης Διαμαντής, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος. Πανελληνιονίκης, ο Ανδρέας Σταύρου, του Ηρακλή Μιλιατών. Κύπρη νίκη, συγχαρητήρια. Και στον Ανδρέα συγχαρητήρια στους νικητές. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μουστάκα. Τρίτος νικητής, ο Μάρκος Μπουρνιάς, Ράση Λισσός Αθηνών. Δεύτερος νικητής, Ζαβαλής Ευθύνης, Αθλητικός Σύλλογος Πάρτακος Φωκίδας. Πανελληνιονίκης πρώτος, Πιτσόλης Χαράλαμπος, Χάση Λισσός Αθηνών. Συγχαρητήρια στους νικητές. Ευχαριστούμε τον κύριο Μανώλη Χάντζο να τους δώσει την ευχή να έχουν τις επιδόσεις σου. Και τις διακρίσεις σου. Ευχαριστούμε πολύ. Τρίτος νικητής, ο Ντόι Αριάν, της Γενναούτας. Δεύτερος νικητής, Παρασκευάς Βαζάβαλης, για πόρους Τρισινίας. Πανελληνιονίκης, του Ναυτικού Ομίλου Ζαχάρος, ο Δημήτρης Καλίκας. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στους νικητές. Ευχαριστούμε την κυρία Κοινή Ζωή για την βοήθειά της στους αγώνες. Ουρτάνα Καλιόπη.
νικήτρια ομάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα νεανίκων του 2012 στα 4.400 ο Γυμναστικός Σύλλογος Λιφάδας. Άννα Μαρία Χάρτη, Γιολάντα Σαρή, Τάκη Πιόγουλα Αναστασία Μασόλου Αράπε. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, συγχαρητήρια και στους προπονητές και στις ομάδες μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοκά και τον συγχαίρουμε για την ομάδα του. Δεύτερη ομάδα του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου με τους Τζούμπι, Πετρολέκα, Μεγκίνη και Διαμαντή. Γενικήτρια ομάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων στη Λάρισα το 2012 η ομάδα του Αθλητικού Συλλόγου Ολυμπιακή Δομή 2004 με τους αθλητές Καμαρούνι, Φιλιππίδη, Τσοτουλίδη και Λουλά. Συγχαρητήρια στις νικήτριες ομάδες, στα σωματεία τους και τους προπονητές. Ευχαριστούμε τον προπονητή τον κύριο Δίκα για την απονομή. Τρίτη νικήτρια διόξα προτήτια της υπόμενου Λιλοκέη. Δεύτερη νικήτρια για τον Ιε Καλαμαντή του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και Πανελληνιονίκη η Γεωργία Στεφανίδη του Γυμναστικού Συλλόγου και Φυσικά. Συγχαρητήρια για τα κορίτσια μας. Καλή επιτυχία στην Γεωργία στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Νεανίδων που θα πάει. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάββα Νικολαίδη, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.